Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο βλογκάκι στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε από την κουζίνα, όπως καταλάβατε θα έχουμε άρακα. Ήταν καταψυγμένο, το έχω πλύνει πολύ καλά, το ξεπάγωσα και εδώ έχω ετοιμάσει 2 κρεμμυδάκια, 3 πατατούλες, 2 καροτάκια και 4 σκελίδες σκόρδο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη σειρά, θα τηγανίσω τα κρεμμυδάκια, πατάτες, καροτάκι και μετά στη συνέχεια θα προσθέσω και τον αρακά και μετά σάλτσα, λίγο νεράκι, άνηθο, μπαχαρικά, ό,τι θέλει ο καθένας και θα είναι ένα ωραίο ντροσερό φαγητό. Οπότε πάω να ξεκινήσω να τα κάνω όλα αυτά και στη συνέχεια τα λέμε, θα σας δείξω τι άλλο θα κάνουμε. Φύγαμε! I remember those days we were young and had nothing to do. I used to pick you up and drive to a place we could talk for hours. Sometimes we'd run out of words to say, but we didn't mind. Cause we could lay on the ground and just stare into each other's eyes. And I remember when you kissed me. I felt the taste of your lipstick. Even the breath of your ripped jeans, I can still see it all. We ran on top of buildings, just like a scene from a movie. Έβαλα εδώ λοιπόν το κρεμμυδάκι με την πατάτα. Τα δυναμίσω πάρα πολύ καλά. Έτσι ξέρετε να κάνω ένα χρυσαφί χρωματάκι. Μετά θα βάλω το καροτάκι, τον αρακά, στη συνέχεια το σκορδάκι. Δεν το τηγανίζω το σκορδάκι γιατί πικρίζει. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, αν το κάνει κάποιος έτσι. Μετά θα βάλω αυτό εδώ το κνόρ λαχανικών, αλατάκι, φύλλο δάφνης και τη σάλτσα. Και στο τέλος θα βάλω άνεθο, αρκετό άνεθο θέλει. Εντάξει, άμα έχετε αγινάρες, βάλτε αγινάρες. Εγώ το χειμώνα αυτό το φαγητό το φτιάχνω με λουκάνικα. Τηγανίζω και λουκάνικα εδώ και είναι, ξέρετε, πιο έτσι. Καμιά φορά βάζω και καυτερά λουκάνικα, οπότε είναι πολύ ωραίο. Αλλά τώρα δεν θέλω λουκάνικα, γιατί εντάξει, καλοκαίρι δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο. Αυτά. Συνεχίζουμε. Remember when you kissed me. I felt the taste of your lipstick. Even the breath of your ripped jeans, I can still see it all. We ran on top of buildings, just like a scene from a movie. Living our life on the edge, and we'd never trip and fall. Never trip and fall. Λοιπόν, έχω βάλει όλα τα υλικά, θα τα αφήσω τώρα, θα το κλείσω, θα χαμηλώσω για να βράσει περίπου μισή ωρίτσα και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Καλά, η μυρωδιά δεν υπάρχει, σκορδάκι, άνεθο, κρεμμυδάκι, πω πω, μυρίζει πολύ ωραία. Επειδή μου λέτε για σκόρδο, ότι δεν ταιριάζει σε όλα τα φαγητά το σκόρδο, στο συγκεκριμένο φαγητό και στη φασολάδα και σε ό,τι έχει σχέση με όσπρια, αλλά και τα κρέατα και τα ψάρια θέλουν σκορδάκι, θέλουν μπαχαρικά για να είναι νόστιμο το φαγητό. Εγώ προτιμώ και μου αρέσει το φαγητό να είναι νόστιμο. Άμα δεν θα βάλεις σκόρδο, άμα δεν θα βάλεις κρεμμύδια, άμα δεν βάλεις άνεθο, μπαχαρικά κτλ. Δεν είναι νόστιμο το φαγητό. Οπότε στο συγκεκριμένο φαγητό ταιριάζει πάρα πολύ το σκόρδο, όπως και στη φασολάδα. Φασολάδα χωρίς σκόρδο δεν έχει γεύση, δεν είναι ωραία. Οπότε αυτό το αφήνω για μισή ωρίτσα, χαμηλώνω τη φωτιά και είναι έτοιμο. Λοιπόν, αυτά εδώ μάζεψαν χθες τα παιδιά, εντάξει έχει και άλλα πολλά, ακόμα είμαι σίγουρη θα μπω και εγώ μέσα. Τώρα τα έχω διαλέξει γιατί ο Βασίλης πέταξε όλα. Ό,τι έβρισκε εδώ, τυλίγματα, τετράδια, καινούρια, φάκελοι, ό,τι θέλετε, έχει πετάξει, κάποια εδώ έχω κρατήσει αναμνηστικά. Μετά θα με ρωτήσει, μαμά, πού είναι τα τετράδια μου, πού είναι τα άλμπουμ μου που έχω ζωγραφίσει. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Για αυτούς που έχουν παιδιά και ξέρουν τα βιβλία, τις ετικέτες όταν τις πετά, εντάξει ανακύκλωση μιλάμε έτσι, τις βγάζετε,
τις ετικέτες. Τι να κάνουμε, δεν βγαίνανε. Πώς να τις ζωγραφίσουμε πάνω ή αφήνετε τα ονόματα έτσι πάνω. Τι γίνεται. Εντάξει, φωτοτυπίες δεν έχουν. Έχουν μονοτόνια και βασίλης. Αλλά τα βιβλία, τα τετράδια, τι τα κάνετε. Για γράψτε μου. Γιατί πόσα θα κρατήσει. Ε, τι να τα κάνουμε. Τόνια, τι λες. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Αυτά είναι. Θα μπω κι εγώ μέσα εκεί στο δωμάτιο. Η ραφιέρα της Τόνιας θέλει να την αδειάσουμε. Βγήκα τώρα, πάω με τη Τόνια να πάρω, βασικά θέλω βαθία τα μαλλιά μου γιατί είναι χάλια, και θα κάνω μια βόλτα να δούμε τώρα, έχει προσφορές κιόλας, να ρίξουμε μια ματιά τι έχει και τα λοιπά, να χαζέψουμε. Τα αγόρια μας είναι σπίτι, τους τάισα όλους και μπορούμε να πάμε μια βολτίτσα. Δεν ξέρω, μπορεί να δοκιμάσουμε κάτι, να δούμε αν θα μας αρέσει κάτι, να σας δείξουμε κάτι. Θα δούμε πώς θα είναι η κατάσταση εκεί, αν δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί να τραβήξουμε. Να σας δείξω κάποιες ιδέες, κάποια αυτά που μου αρέσουν και τα λοιπά. Οπότε αυτό, πάμε και τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, μπήκαμε στο Ζάρα και κοιτάμε εδώ που έχει πρόσφορες. 15,95 ένα φόρμα ή τι είναι αυτό, shorts. Αυτά είναι τα φορέματα, εδώ είναι και η Τόνια. Να δούμε λίγο τα φορματάκια. Αυτό είναι ωραίο φορματάκι. Ωραίο είναι, ελαφρύ. Τι ωραίο φορματάκι, Τόνια. Αυτό είναι ωραίο. Για πάμε να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Φορέματα. Κορμάκια. Τοπάκια. Τοπ, τοπ, τοπ. Μπλουσάκια τέτοια. Όλα τεράστια είναι. Δεν είναι τόσο μεγάλα νούμερα όλα. Αυτό είναι ωραίο, έτσι καλοκαιρινό. Αυτά είναι πολύ ωραία. Πιάστε πόσο μαλακά είναι, τι ωραία που είναι. Δεν είναι ωραίο, τέλειο είναι. Τι τιμή έχει? 8 ευρώ. Με ένα άσπρο καμισάκι, ωραίο είναι. Να δοκιμάσω ένα τέτοιο με πουκάμισο από πάνω. Ωραίο είναι. Με ένα σορτσάκι. Τέλειο είναι. Α, έχει και αυτά. Και τι ωραίο που είναι. Πάλι το ίδιο είναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πολύ απαλό. Έχει και κάτω παπουτσάκι εκεί. Εκεί μαύρα. Εδώ πάλι φορέματα. Φορέματα, φορέματα, φορέματα. Έχει τίποτα το. Ωραίο. Εδώ πάλι τι είναι αυτά, παπούτσια. Πάμε από εδώ να δούμε τι έχει το νέο. Εδώ. Είναι στα 25, είναι αυτά. Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Και αυτό μου αρέσει. Τώρα είναι πολύ στη μόδα αυτά τα χρωματάκια. Στα 25, αυτά δεν έχουν προσφορά. Τι νούμερο είναι αυτό, 39. Έχει 38. 38, 38. 38, αυτό θέλω να το δοκιμάσω. Να το πω είναι. Μισό λεπτάκι. Να το αυτό πάνω στο πόδι. Πολύ ωραίο. Τι είναι άνετο, μαλακό, τέλειο. Τι έχει, μπλουζάκια. Λοιπόν, στο Ζάρα ήθελα να δοκιμάσω κάτι στο δοκιμαστήριο, αλλά επειδή έχει πολύ κόσμο δεν μπήκα, πήρα ένα παπουτσάκι, θα σας το δείξω μετά. Πάμε Στραντιβάριος να δούμε, βλέπω και εδώ έχει πολύ κόσμο, τελικά δεν θα μπορέσω να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε και βλέπουμε. Thank you.
χαμός γίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Άντε να διαλέξει κάτι. Άντε να βρει κάτι. Θέλω και να πουκάμισο να δω. Σου έχει κάνει έτσι. Μου αρέσουν τα πουκάμισα το καλοκαίρι πολύ. Να δω. Αλλά πώς να βρει εδώ κάτι τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Τα καπάκια είναι ωραία εδώ, είναι αυτά εδώ τα μαύρα και τα αυτά εδώ και το άσπρο δεν έχει έξτρα θυμό. Ωραίο είναι. Είναι ωραίο, αλλά είναι χοντρό για το καλοκαίρι αυτό. Αλλά είναι ωραίο. Αυτό το φοράς πάνω από το πουκάμισο. Πάνω από το πουκάμισο το φοράς. Εδώ παπουτσάκια στο Στραντιβάριος. Ωραία είναι αυτά, όλα αυτά είναι καινούρια. Δεν έχουν προσφορά, εδώ είναι αθλητικά. Σουρτσάκια, σουρτσάκια, σουρτσάκια. Μπήκαμε στο γκαλερί. Πάμε να πάω βαφή για τα μαλλιά μου. Επιτέλους να τα βάψω. Επιτέλους. Λοιπόν, εδώ τη βαφή. Παίρνω εγώ το 831. Πού είναι το 831? Να το. Ανοιχτή άμμος. Επειδή με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ ποια βαφή παίρνω εγώ, αυτή εδώ παίρνω. Επίσης άμα δεν βρείτε αυτή, αυτή εδώ μπορείτε να πάρετε, είναι η ίδια πάλι. Ανοιχτή άμμος, που είναι 831, αν έχει και αυτό. Κάπου πάνω πρέπει να είναι, δεν ξέρω, να το βλέπω τώρα, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε αν δεν βρείτε αυτή, πάρτε αυτή εδώ. Τη Sicura Profession, είναι το ίδιο, οι ιταλικές είναι και οι δύο. Ένα οξυζενέ, 20 και μια αμπούλα θα πάρω και λίγο αντάκυπαλο. Να, για να σε δούμε. Πάμε, Τόνια, θέλω να μας δείξει τι θα βάψει. Με τι θα βάψει το μαλλί σου, εγώ. Εγώ είμαι 831, δεν έχει εδώ. Αυτό είναι περίπου εδώ κάπου, 83, περίπου, αλλά δεν είναι αυτό, 831. Ανοιχτή άμμος, δεν έχει, είναι άλλης. Βρήκες τις ίδιες. Τι, εταιρείες. Πρέπει να πάρεις τις ίδιες εταιρείες που τρέχω. Δεν ξέρω Τόνια ποιο είναι, Sicura. Να, πάρε αυτό το Sicura. Αυτό εδώ, Sicura. Αυτό. Ναι, εντάξει, το free πήρε εγώ, αυτό πήρε εγώ. Αυτή η τελική, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, 831, πού είναι, για να πάω, άνοιξε. 831, να το. Ανοιχτή άμμος, αυτό εδώ είναι δικό μου. Αυτό είναι, έτσι βάφω εγώ το μαλλί μου. Βλέπετε, ανοιχτή άμμος. Δεν σ' αρέσει, δεν περάζει. Τώρα θα η Τόνια. Κόκκινο. Όχι, δεν θέλω. Εσύ πώς θέλεις να το βάψεις, δείξε μας. Κόκκινο. Κόκκινο. Έτσι, έτσι, έτσι. Για. Γυρίστε το. Έτσι θα βάψει η Τόνια. Κίτρινο και κόκκινο. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Όχι, τι είναι αυτό. Μη το ανοίγεις, τι είναι αυτό. Αυτό είναι lip gloss. Ναι. Τόνια. Μη το ανοίγεις, παιδί μου. Να και αυτά τα cupcakes. Και αυτά lip gloss είναι μάλλον. Πώς ανοίγουν προς τα πάνω, αλλά είναι κλειστό. Μην το ανοίγεις, άστο. Μην το ανοίγεις, παιδί μου. Δεν ανοίγει. Είναι κλειστό.
παλιά. Ήρθαμε τώρα με την Τόνια σε ένα μαγαζάκι να ρίξει μια ματιά. Πάμε να δούμε τι έχει. Έχει οικονομικά. Εντάξει, δεν είναι και τόσο ποιοτικά, αλλά εντάξει, καλά. Σχετικά. Γεια σας. Έτσι λέγεται το μαγαζί εδώ, Popair. Το έχει, εντάξει, έχει καλά ρουχαλάκι. Να, το εδώ το φορματάκι, για παράδειγμα, είναι 25 ευρώ. Ωραίο είναι, δεν είναι άσχημο. Ξέρω, Τόνια. Χαζεύεις. Λοιπόν, τελειώσαμε με την Τόνια, φεύγουμε, βασικά κλείσαμε τα μαγαζιά εμείς. Δεν είναι πολύ κόσμο παντού, στα δοκιμαστήρια, στα ταμεία, στην ώρα να μπεις μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, πάρα πολύ κόσμο εδώ σε εμάς. Δεν κουράστηκα. Εντάξει, ευτυχώς πήρα αυτό που ήθελα, αυτό που χρειαζόμουν, τη βαφή για τα μαλλιά, όλα τα άλλα, εντάξει, ήταν έτσι. Επειδή σας είπα, είχαν προσφορές. Και πήγαμε, χαζέψαμε λίγο με την Τόνια. Εντάξει, κάτι λίγα πράγματα πήραμε, όχι πολλά. Εμένα μου άρεσε ένα, μετά δοκίμασε, δεν μου άρεσε, μετά το άφησα, μετά σκεφτόμουν με τι να το φορέσω. Ήθελα μια φούστα να πάρω, αλλά σκεφτόμουν, επειδή είχε κάποια χρώματα περίεργα, με τι θα τη συνδυάσω. Οπότε εντάξει, τα γνωστά, τα γυναικεία. Οπότε αυτά, γιατί παίρνω πολλές φορές και μετά δεν έχουμε τι να το συνδυάσω το ρούχο. Οπότε αποφάσισα να μην το πάρω καν. Τέλος πάντων. Αυτά, η Τόνια διάλεξε ένα σορτσάκι. Τι άλλο πήρες, θυμάσαι? Δύο μπλουζάκι. Και δύο μπλουζάκι. Θα σας δείξουμε στο σπίτι. Πάμε σπίτι και τα λέμε από εκεί. Τα λέμε από εκεί? Ναι. Από το σπίτι ή όχι? Λοιπόν, φτάσαμε στο ασανσέρ. Εδώ η Τόνια κουβαλάει. Επίσης έχω πάρει επιτέλους. Βρήκα, δεν ξέρω, σκεφτόμουν, δεν ήξερα τι να πάρω, τι να πάρω. Λοιπόν, η κοπέλα που είχε κερδίσει, αν θυμάστε που είχε κερδίσει για το τέτοιο, τη δουλειά κάνει ο Ανδρέας. Λοιπόν, της πήρα δωράκι, θα πάω αύριο να της το στείλω. Γιατί δεν, η μία ήταν καραντίνα, μετά δεν ήξερα τι να στείλω, οπότε αυτό δεν θα σας πω τι πήρα. Μυστικό. Διαλέξαμε μαζί με την Τόνια, να Τόνια. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα τι πήραμε. Ξεκινάμε με το γκαλερί. Από το γκαλερί πήρα, μισό λεπτάκι να γυρίσω λίγο την κάμερα πιο κάτω έτσι. Λοιπόν, η βαθή που σας έδειξα, αυτή εδώ, όπως είπα, το ίδιο πράγμα είναι και η σικούρα, άμα θέλετε, είναι ιταλική και οι δύο ιταλικές είναι, οπότε έχουν την ίδια απόχρωση. Επίσης πήρα το λαδάκι που χρησιμοποιώ τώρα τελευταία, χρησιμοποιούσα τις... κόλλησα τώρα. Τέλος πάντων, σας έχω δείξει παλιά, αλλά δεν ξέρω, τώρα κόλλησα με αυτό, παίρνω αυτό. Οξυζενέ και αμπούλα που είναι μέσα στη βαφή. Με ρωτάτε γιατί βάζω την αμπούλα. Την αμπούλα βάζω για να μην ταλαιπωρείται πολύ το μαλλί. Αυτή εδώ της perfecta είναι. Αυτά. Λοιπόν, από τα Zara πήρα, είχε σε προσφορά στα 15 ευρώ. Αυτό είναι το παπτσάκι, το δοκίμασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ μαλακό είναι, δεν ξέρω, κοιτάξτε εδώ, τέλειο είναι, φοβερό. Πολύ ωραίο και ωραίο χρωματάκι. Τέλειο, μ' αρέσει. Οπότε αυτό, τίποτα άλλο από τα Ζάρα και από τα Μπέρσκα η Τόνια πήρε. Αυτό είναι το μπλουζάκι, μισό λεπτάκι είναι γυρισμένο και αυτό ήταν σε προσφορά. Από τα 12-13 ευρώ ήταν στα 7,99. Αυτό εδώ και εγώ δοκίμασα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Είναι τόσο ευχάριστο, έτσι πετσετέ, βλέπετε, βελουτέ. Πολύ ωραίο, πολύ έτσι τέλειο. Είχε και σε ένα φιστική έτσι, ένα ψυχρό πράσινο, δεν ξέρω πώς να το πω, το χρώμα της μέντας, κάπως έτσι να το πω. Αυτό πήρα εγώ ένα μπλουζάκι και αυτό ήταν σε προσφορά στα 4 ευρώ, 3,99. Ωραίο, μια χαρά έτσι καθημερινό. Αυτό πήρε η Τόνια. Αυτό εδώ το τοπάκι, έτσι είναι. Να το. Αυτό ήταν στα 10 ευρώ, δεν είναι σε προσφορά. Τώρα δεν ξέρω αν τις κάνει, μου είπε ότι τις κάνει, να τη βάλω να το φορέσει. Και ένα σορτσάκι πήρα, αυτό εδώ μαύρο, ένα απλό μαύρο σορτσάκι. Αυτά λοιπόν και όπως σας είπα πήρα το δωράκι που θέλω να το στείλω επιτέλους στην κοπέλα, δεν θα σας δείξω τι είναι, εντάξει. Οπότε ελπίζουμε να της αρέσει, αυτό διαλέξαμε, δεν ήξερα πραγματικά τι να πάρω, ρούχα δεν μπορώ να πάρω γιατί δεν ξέρω τι φοράει και πώς φοράει και τα λοιπά.
δεν ξέρεις τα γούστα, δεν ξέρεις τίποτα, οπότε διαλέξαμε κάτι που νομίζω ότι ταιριάζει σε όλους. Τέλος πάντων, εντάξει, ό,τι είναι, άμα δεν θα της αρέσει θα πάει να τα αλλάξει. Οπότε αυτά, αυτές ήταν οι αγορές μου, πάω να φάω πινάου, θα φάω αρακά, δεν είχα φάει το μεσημέρι, θα φάω τώρα. Ποιος είναι έτοιμος εκεί, έλα να μας δείξει τι φοράς. Έλα εδώ, γιατί παίζει η Ουκρανία. Έλα εδώ, Βασίλη. Έλα, γουρίνα μου, έχει βάλει την ουκρανική την μπλούζα. Έλα εδώ, Βασίλη. Βασιλάκι, δεν θέλετε, δεν πειράζει, μετά θα σας το δείξω. Λοιπόν, αυτές ήταν οι αγορές μου, δεν πήρα τίποτα άλλο. Η γκρουμάντιλα. Κλείνω τώρα, πάω να βάλω να φάω, πεινάω σαν το σκύλο. Ναι, έρχεσαι ή όχι. Έλα, πού είσαι κούκλος, έλα εδώ. Πελακούλη, πού πήγατε εσείς αγόρια. Ξαναμπάσκετ. Πού, στο γηπεδάκι. Ναι. Μπράβο σας, ζέστη έχει, όταν βγήκαμε με την Τόνια, φύσε, ήταν ωραία. Και τώρα δεν... Βουάου, κοιτάξτε το πώς, για σηκώ, σηκώ, έβαλες και κίτρινο σορτσάκι, είσαι φοβερός, μωρέ. Μπράβο. Α, να μαδέψω για ποια ομάδα θα είσαι σήμερα εσύ. Να το μαντέψω ή όχι. Ουκρανία. Ε, βέβαια. Μπράβο. Με την νίκη, ε. Θες να χάσετε. Ε, είδες. Λοιπόν, κλείνω. Εδώ είμαι έτοιμη να κάτσω να φάω αρακά. Αρακούλι, που το λέω εγώ. Φέτα και μαύρο ψωμάκι. Τέλεια. Και η Τόνια εδώ κάτω με το Μάι. Τι κάνετε, τι κάνεις. Με το Μάι. Μαϊμού. Μαϊμού λέει. Τα αγόρια μου εδώ βλέπουν και οι δύο ποδόσφαιρα. Και εγώ έφαγα τον αρακά και τώρα θα τρώω διάφορα σαλαμάκια. Αυτό είναι με πιπέρι μαύρο και αυτό είναι... Α, αυτό με τι είναι. Δεν ξέρω με τι είναι αυτά τα στίξ. Τέλεια είναι και αυτά. Γιατί βλέπω τον Ανδρέα να αγχώνεται, να αναβριάζει. Οπότε εγώ θα κάτσω εδώ να μην το ενοχλώ, να μην το κράξω. Αυτά. Τι κάνεις εδώ, παιδί μου. Περίμενε. Με ποιον μιλάς. Με την Αναστασία. Πού είναι η Αναστασία, το υπολογιστή το βλέπω ανάποδα. Βασίλη. Πού είναι. Δεν σ' ακούει, κάτσε. Πού είναι. Μίλα. Γεια σου, Αναστασία. Αναστασία. Νάσια. Γεια σου. Μπήκε στο βίντεο, γεια. Σο. Μπήκε στο βίντεο, λέω, τι σο. Καλά είσαι. Σου. Γεια σας, αστεράκια. Γεια σου, γεια σου, ποια αστεράκια, βρε, σε ποιο κανάλι είσαι. Μισισεράκια, όχι αστεράκια. Τι, μισισεράκια. Ναι, αφού μου λέει ότι είμαι Mr. Vlog, πώς το λες εσύ, Mrs. Vlog, πώς το λες εσύ, Αναστασία, πες. MC Life Vlog, εγώ το λέω. Ναι, τώρα, παλιά πώς το λέγες. Μίσης. Δεν ξέρω πώς το έλεγα. Όλα καλά. Ναι. Όλοι καλά. Ναι. Η μαμά, παπά καλά. Μαμά, παπά καλά. Μπράβο. Μετά το εμβόλιο εντάξει είναι. Εντάξει, εντάξει. Έλα φιλάκια, γεια. Όλα καλά. Εντάξει. Γεια, γεια. Γεια. Ποιος χοροπηδάει στο κρεβάτι μου. Ε. Ποιος το... Κοίτα εδώ τι έχει κάνει. Κοιτάξτε εδώ τι έχει κάνει στο κρεβάτι μου. Αυτό το μαξιλάρι το είχα βάλει στην Αναστασία να κοιμηθεί. Πρέπει να το βάλω κάτω. Αλλά εγώ δεν σηκώνω το. Ο μπαμπάς βλέπει ποντόσφαιρο, ε. Γιατί δεν βλέπεις μαζί του. Γιατί μου ξέστρωσες το κρεβάτι μου. Γιατί. Γιατί. Πρέπει να πω στον Ανδρέα να μου σηκώσει το κρεβάτι για να βάλω το μαξιλάρι. Γιατί δεν μπορώ να το σηκώσω μετά. Με πιάνει μέση μου. Είναι πολύ βαρύ. Ναι. Το σαλαμάκι είναι όλα τα λεφτά του Ανδρέα, δεν του αρέσει γιατί καίει πολύ, έχει γύρω γύρω, βλέπετε μαύρο πιπέρι και δεν το θέλει, δεν το τρώει, εγώ τρελαίνομαι, παρόλο που καίει το στόμα μου, είναι πολύ ωραίο, γενικά τα καυτερά μου αρέσουν πολύ.
Λουρό. Ναι, μάι. Δεν ευχαριστήθηκα σήμερα το shopping. Γενικά σκεφτόμουν ότι θα πάω να δω, να συνδυάσω κάποια ρουχαλάκια, να πάω, ξέρετε, στο δοκιμαστήριο να μπορέσω να σας δείξω κάτι, ένα αυτό, αλλά είχε τόσο κόσμο. Σας λέω, δεν μπορώ αυτό, πρέπει να πάω πρωί-πρωί, δεν ξέρω πώς, πότε πρέπει να πάω για να το κάνω αυτό. Δύσκολα. Δεν ξέρω, είσαι εμάς εδώ, έχει τόσο κόσμο πάντα. Πολύ δεν μπορείς να χαλαρώσεις και βιάζονται, περιμένει ο κόσμος στη σειρά για το τέτοιο, για το δοκιμαστήριο. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι εκεί και να τραβάω βιντεάκια και να μιλάω με την κάμερα. Μα παράσουν μια τρελή, γιατί δεν αφήνουν να μπαίνεις με συνοδό. Για παράδειγμα, η Τόνια δεν μπορεί να μπει μαζί μου στο δοκιμαστήριο, δεν ξέρω, να περιμένω εγώ έξω από το δοκιμαστήριο. Πρέπει να είμαι στο κατάστημα μέσα, δεν μπαίνω. Οπότε, είναι κάποια στιγμή θα το κάνω έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Και Ανδρέα, σου έχω το σαλαμάκι σου, το αγαπημένο. Mm? Το αγαπημένο σου σαλαμάκι. Δεν μ' άρεσε. Μα. Ούτε εμένα πες. Ναι. Πάλι άλλαξε το παιδί μας. Τώρα τι είσαι. Τερματοφύλακα σήμερα. Μία είσαι τέτοιος. Πώς το λένε με το... με τη σφυρίχτρα. Φιφίκας. Πώς? Φιφίκας. Φιφίκα. Τι είναι αυτό το φιφίκας? Ε? Πω. Εδώ ο Βασίλης θα μας δείξει γιόγκα. Για δείξε μας. Τι κάνεις? Δεν είναι γιόγκα, τι είναι? Είναι γιόγκα. Γιόγκα, πάμε. Ένα, ναι. Όχ, Παναγιά μου. Δεν πονάς, παιδί μου. Και μετά. Όχ. Και εγώ μπορούσα έτσι να κάνω. Καλά, εγώ όταν ήμουν παιδί ήμουν πολύ ελαστική. Πριν 30 χρόνια. Και Βασίλη με τρομάζει. Εγώ όταν ήμουν παιδί ήμουν πάρα πολύ ελαστική. Και σπαγκάτο έκανα, σπαγκάτο λέγεται. Φαρφωκή τώρα. Σπαγκάτο, δεν λέγεται. Μα φαρφωκή τώρα. Ναι, έλα. Βασίλη, σταμάτα. Τέλος, γιατί πονάω εγώ. Σε βλέπω έτσι. Μην το κάνεις. Πάρα τα ρούχα σου από εδώ και πήγαινα όλες αυτές τις φανέλες που έχει φορέσει. Πω, πω. Βρε Βασίλη, πονάει. Όταν πονάμε δεν το κάνουμε. Γιατί αύριο δεν θα μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι. Όχι. Απλά. Αύριο η Τόνια θέλει να βγει μαζί μου στο ταχυδρομείο και θέλει να πάρει bubble tea. Εσύ θέλεις bubble tea? Τι είναι τούτο? Αυτό που είχες πει και δεν σου άρεσε με τις μπαλίτσες. Τα μπαλάκια, ναι, έτσι είχα πει. Δεν μου άρεσε. Ναι. Αυτό που πήραμε με το τσάι με μπαλίτσες. Γι' αυτό το ήπιας, ναι. Γι' αυτό το άφησες. Για επειδή σου άρεσε, ναι. Εδώ ο Μάι δίπλα μου. Ναι, Μάι. Μάι. Πονάω έτσι. Βασίλη, σταμάτα. Αν πονάς, μην το κάνεις, αγόρι μου. Δεν χρειάζεται να το κάνεις όταν πονάς. Είμαι γυμναστήρης. Ναι, ναι, γυμναστήρης είσαι. Γυμναστήρης. Πω, πω, πω. Ρε, Βασίλη, τι είσαι εσύ. Ωραία. Σταμάτα. Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το πράγμα. Εγώ σήμερα έβαψα τα νύχια μου στα πόδια, εμένα κίτρινα. Ξέρεις γιατί με πονάει. Καλά, το κίτρινο το καλοκαίρι μου αρέσει τρελά. Πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί. Τα χέρια δεν τα έχω βάψει, τα έχω αφήσει διάφανα. Θα τα βάψω και αυτά κίτρινα. Για πες, τι θέλεις να μας πεις. Ξέρεις γιατί με πονάει όταν το. Όταν τα αφήνω. Γιατί? Επειδή κοίτα, έτσι πως το έχω. Αλλά. Όχι. Ναι. Ναι, έτσι πως είναι, με αυτή εδώ. Παναγία μου! Πονάω εγώ! Ναι! Έτοιμος το έχω! Ναι! Μετά απλά... Δεν φαίνεται καλά, δεν έχουμε καλό φως στο μπαλκόνι, δεν ξέρω γιατί. Επειδή τα κοκαλά μου γίνονται, επειδή δεν σηκώνεται πιο πάνω και χρειάζεται όπως να το φοράω. Ναι, παιδί μου, ναι, έλα πήγαινε μαζί να βλέπεις το ποδόσφαιρο. Σήμερα έπρεπε στα χέρια να βάψω μπλε χρώμα. Στα πόδια κίτρινα και στα χέρια πρέπει να το κάνω μπλε, ε? Μπαμπά, τι λέει, συμφωνείς? Ναι. Γιατί παίζει η Ουκρανία σήμερα, οπότε έπρεπε να το κάνω έτσι. Και η Ουκρανία και η Σουηδία μπλε κίτρινα έχουν. Α, ναι, και οι δύο χώρες έχουν μπλε κίτρινα. Ω, δεν ήξερα, θα το έκανα, παιδί μου. Είσαι έτσι, παιδιά. Ε, δεν είναι αργά ακόμα, προλαβαίνω. Προλαβαίνω.
κάνω μπλε νύχια στα χέρια. Γιατί μπορεί να πάει ακόμα μια ώρα. Βαριά μου, δεν θέλω. Καλύτερα να πάω να κάνω μοντάζ. Καλά γέλιο που έχουμε ρίξει τώρα. Εμείς με τον Ανδρέα καθόμαστε εδώ πίσω. Ο Βασίλης μπροστά μας. Και έρχεται η Τόνια και λέμε: εσύ, Τόνια, σε ποια σειρά? Ο Βασίλης ήταν στην πρώτη σειρά. Η Τόνια λέει: εγώ πλήρωσα VIP και πήγε με. Και εδώ και που τι ιδέε που κάθεται. VIP. Πω πω, δεν μπορώ. Για αυτά τα παιδιά, Παναγία μου. VIP. Είναι για τους πλούσιους. Για τους πλούσιους. Οι πλούσιοι, πού πήγες εσύ? Εσύ δεν είσαι VIP τώρα, εκεί με τη σφουγγαρίστρα. Κοίτα. Ναι. Εδώ είναι έτσι, μεσαίας τάξης, Βασίλη. Εντάξει, κύριος είσαι με τα πόδια απλωμένα. Εμείς είμαστε μεσαίας τάξης. Ο Βασίλης τι είναι? Είναι πρώτης τάξης και η Τόνια είναι super τάξης. VIP. VIP, έξτρα τάξη, ναι. Ο πάει ο Βασίλης VIP. Ωχ, Παναγιά μου, τι γέλο με αυτά τα παιδιά, αυτά τα παιδιά. Αυτό θα είναι το βραδινό σου, κρύα μου. Δεσποινής Τόνια. Α, παράδεκτη. Τόνια, κοίτα, κοίτα, τι ώρα είναι τώρα? Μήπως είναι αργά και φωνάζουμε? Λοιπόν, επειδή καθόμαστε εδώ και περιμένουμε να τελειώσει το ποδόσφαιρο, να δούμε, εγώ του λέω του Ανδρέου ότι θα νικήσει η Ουκρανία. Επειδή εγώ κάθομαι εδώ σαν γκούρι. Οπότε θα νικήσει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν χάσει, τότε δεν είμαι καλό γκούρι. Θα αλλάξουμε το γκούρι σου. Να αλλάξει το γκούρι σου. Λοιπόν, οπότε εγώ λέω εδώ να σας χαιρετήσω, γιατί φωνάζω και είναι αργά. Ο κόσμος κοιμάται, αύριο δουλεύει. Αυτό ήταν δουλεύει αύριο. Αυτό ήταν η γιορτή. Ποια? Αγία Τετάρτη. Όπως λένε, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Το έχετε καταλάβει αυτό, το λέτε κι εσείς αυτό? Όταν δουλεύαμε αυτό, έλεγε ο Ανδρέας, όταν ακόμα δεν είχαμε τα παιδιά, θυμάμαι. Και στο σχολείο το λένε. Α, και στο σχολείο τα πηγαίναμε τα παιδιά, ναι, το πρωί. Ήρθε η Τεταρτίτσα, λέει, πάει η εβδομαδίτσα. Οπότε... έτσι είναι. Αυτό ήταν το βλογκάκι μας, ελπίζουμε να σας άρεσε, ελπίζουμε να περνάτε όμορφα βλέποντας τα βιντεάκια μας. Προσπαθούμε να σας δείξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Καθημερινή ρουτίνα, φυσιολογική ρουτίνα μιας οικογένειας. Εντάξει, δεν περνάμε κάτι wow. Αυτό έχουμε, αυτό σας δείχνουμε. Σας είπα, δεν κάνω κάτι να σας δείχνω ψεύτικο ή αυτό που έχουμε, αυτό ακριβώς σας δείχνω. Οπότε, φιλάκια πολλά, να περνάτε όμορφα. Καλό καλοκαίρι σε αυτούς που, αν κάποιος έχει πάει ήδη στις διακοπές, αν έχετε πάει κατασκήνωση, αν έχετε πάει στο χωριό, στη γιαγιά ή δεν ξέρω, στους γονείς σας. Οπότε αυτό είναι σήμερα. Φιλάκια πολλά, τα λέμε πάλι στο επόμενο βλογκάκι αύριο. Φιλάκια πολλά, γεια σας! Με την Νίκη. Γεια σας. Καλό γούρι.